ήταν 2 και 10, 2 και 5 από εκεί πέρα. Και όταν μαζευτήκαμε όλοι μαζί σε ένα χώρο και καθώς μιλούσαμε, πυροβόλησε και μέσα στο πλήθος εκεί πέρα και μας χτύπησε όλους σχεδόν. Χωρίς προειδοποίηση σας είπε να σταματήσετε να κάνετε βασταρία για αυτά ή κατευθείαν ο πυροβολισμός? Όχι, δεν μας έκανε ποτέ παρατήρηση. Τρεις φορές το ίδιο πράγμα μας πυροβόλησε χωρίς να πει τίποτα. Χωρίς να πει τίποτα. Είδατε από πού ήρθε ο πυροβολισμός? Μέσα από ένα κήπο ήρθε εκεί πέρα δίπλα από ένα σπίτι. Το είδατε τον κήπο? Ναι, δεν ναι, είδατε τον άνθρωπο? Είμαστε σίγουροι ότι είναι από εκεί. Γιατί και πριν κάνα 2 εβδομάδες πάλι μας είχε πυροβολήσει και ήμασταν σε πολύ κοντινή απόσταση. Και πέρασε πάνω από το κεφάλι μας. Δηλαδή από το ίδιο σημείο πάλι πριν κάνα 2 εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι. Τότε δεν το είχατε καταγγείλει το γεγονός? Τότε φοβηθήκαμε και είπαμε να μην του δώσουμε έκταση του γεγονός. Έχεις ξανακούσει αν έγινε και λίγη ώρα πριν το ίδιο συμβάν? Πριν 1,5 ώρα περίπου ήταν 3 παιδιά πάλι και τα πυροβόλησε και αυτά. Τραυματίστηκε τώρα.